Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε πως φαίνεται ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν διεξάγει κανονική έρευνα για μια σειρά εκρήξεων που προκάλεσαν ρογμές στους αγωγούς αερίου Nord Stream τον Σεπτέμβριο. Μετά τις εκρήξεις στο Nord Stream, τις οποίες φαίνεται κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να ερευνήσει αντικειμενικά, η Ρωσία σταμάτησε τη μεταφορά αερίου μέσω των βόρειων διαδρομών, είπε ο Λαυρόφ. Η Ρωσία έχει κατηγορήσει τη Βρετανία για τις εκρήξεις, ισχυρισμούς που απέρριψε το Λονδίνο. Ερευνητές στη Σουηδία και τη Δανία λένε πως ήταν τα αποτελέσματα δολιοφθοράς, αν και δεν έχουν κατανομάσει ενδεχόμενους υπόπτους. Η Washington Post ανέφερε σήμερα επικαλούμενοι διπλωμάτες και αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών πως δεν έχουν υπάρξει καταλυτικές αποδείξεις που να δείχνουν πως η ίδια η Ρωσία είναι πίσω από τις επιθέσεις, όπως υποστήριξαν κάποιες δυτικές κυβερνήσεις και αναλυτές αμέσως μετά. Σύμφωνα με την εφημερίδα, κάποιες από τις πηγές πιστεύουν τώρα πως μπορεί να μην είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ποιος φέρει την ευθύνη. Οι αγωγοί Nord Stream 1 και Nord Stream 2 έχουν από κοινού ετήσια ικανότητα μεταφοράς 110 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, πάνω από τους μισούς κανονικούς όγκους αερίου που εξάγει η Ρωσία. Τμήματα του μήκους 1.224 χιλιόμετρων αγωγού που μεταφέρει αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία βρίσκονται σε βάθος περίπου 80 έως 100 μέτρα. Και η Μόσχα λέει πως δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αν θα επιχειρηθεί να επιδιορθωθεί. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.